Δύο χρόνια και 20 μέρες μετά τη σοκαριστική εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζη, αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Μια εξέλιξη που, όπως είπε μιλώντας στο Μέγκα, η χείρα του δολοφονημένου δημοσιογράφου περίμενε από καιρό. Δικαίωση για τον Γιώργο. Θεωρώ ότι ο Γιώργος δικαιώνεται. Και σε εμάς παραμένει το ίδιο αίσθημα της απώλειας και του πόρτη του χαμού του δικού μας ανθρώπου. Ανακούφιση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο επικεφαλής του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής ενημέρωσε πρώτος για τις εξελίξεις στην οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ, με την οποία αμέσως μετά επικοινώνησε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα κάνουμε τα πάντα για να ξιχνιαστεί η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Πριν από λίγο, η ελληνική αστυνομία συνέλαβε δύο πρόσωπα, για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης που εμπλέκονται στη δολοφονία του αδικοχαμένου δημοσιογράφου. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας επιταχύνθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχαν αποτέλεσμα. Τον λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη. 9 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της 9ης Απριλίου 2021, ο Γιώργος Καραϊβάζ έπεφτε νεκρός έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, οι δράστες τον εκτέλεσαν με 6 σφαίρες. Επρόκειτο για δύο άντρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα χαμηλού κυβισμού, οι κινήσεις των οποίων είχαν καταγραφεί από κάμερα, όπως είχε τότε αποκαλύψει το Μέγκα. Στο πίσω κάθισμα ο εκτελεστής φορούσε μαύρο σκούφο, μαύρη μάσκα στο πρόσωπο, άσπρο μπουφάν, χακί στρατιωτικό παντελόνι και γάντια. Ο οδηγός φορούσε άσπρο κράνος μοτοσικλέτας, μαύρο μπουφάν και μπλε τζιν παντελόνι. Τότε οι αστυνομικοί είχαν περισυλλέξει από τον τόπο του εγκλήματος 17 κάλικες από πυροβόλο όπλο. Δείγμα ότι οι δράστες ήταν αποφασισμένοι να σκοτώσουν τον γνωστό δημοσιογράφο. Το αποτρόπαιο έγκλημα καταδικάστηκε από σύσσωμο τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο, ενώ συλληπιτήρια μηνύματα έστειλε και η Κομισιόν.